Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Θριάσιο ο 54χρονος οικοδόμος ελαιοχρωματιστής που υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας. Οι γιατροί διέκοψαν την καταστολή και αναμένουν προοδευτικά να ανακτήσει τις αισθήσεις του ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τις αντιδράσεις του. Η απίστευτη περιπέτειά του, καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί από το Ηράκλειο στην Αθήνα, καθώς κρεβάτι εντατικής δεν υπήρχε ούτε ένα σε όλη την Κρήτη, πυροδότησε κύμα οργής αλλά και τις παρεμβάσεις όλων των φορέων του νησιού που θέτουν την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρώτων ευθυνών τους για τη διάλυση του συστήματος υγείας στο νησί. Η ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων δεν διασφαλίζεται ούτε με εντέλεστε, ούτε με αερομεταφερόμενους γιατρούς από την Αθήνα, ούτε με γιατρούς που μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η ψυχρολουσία της παραίτησης του Χάρη Λιδάκη από τη θέση του προσωρινού διοικητή του Βενιζελίου μόλις 7 ημέρες μετά τον ορισμό του. Ο ίδιος έστειλε το πλέον ξεκάθαρο μήνυμα πως τόσο η υγειονομική όσο και η κοινωνία της Κρήτης δεν δέχονται κανένα εμπεγμό, ούτε θα επιτρέψουν να κινδυνεύσει η ζωή και η υγεία κανενός πολίτη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας, το έχω συζητήσει αρκετές φορές με όλους τους υπουργούς αλλά και με τον σημερινό τον Γιώργο Χρυσοχοίδη, να γίνει μια επανέναρξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Mm. Άρα είναι ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ευθύνη του Υπουργού. Εμείς θα υποστηρίξουμε κάθε δυνατή λύση προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε. Η γενναία συμβολική και ουσιαστική πράξη διαμαρτυρίας του Χάρη Λιδάκη που αρνήθηκε να επιβάλλει σε συναδελφό του παθολόγο εντέλεσθε για να μετακινηθεί από το Βενιζέλιο στο Ρέθυμνο, αποφασίζοντας να παραιτηθεί και να πάει ο ίδιος στη θέση της για να κάνει βάρδια, φαίνεται ότι λειτουργήσε καταλυτικά, υποχρεώνοντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε άμεσες κινήσεις. Σαν επαγγελματίες που έχουμε ορκιστεί στον Ιπποκράτη, προφανώς όταν υπάρχει μια οξέα κρίση κάπου, όταν χρειαστεί κάπου η βοήθειά μας, εννοείται ότι πηγαίνουμε και πάντα βοηθάμε. Αλλά πρέπει όμως ταυτόχρονα να αναλαμβάνονται δράσεις για να επιλύεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτές οι υποχρεωτικές μετακινήσεις ή τα εντέλεσθε, όπως τα ονομάζουμε εμείς στην υπηρεσιακή διάλεκτο, αυτή τη στιγμή χρονολογούνται από δεκαμήνου τουλάχιστον. Και φυσικά το πρόβλημα αυτό υπάρχει επί σειρά ετών και για το νοσοκομείο Ρεθύμνου και για το νοσοκομείο Σιτίας. Το Υπουργείο έσπευσε άρον-άρον να αποστείλει τις συμβάσεις των αναισθησιολόγων που προσλαμβάνονται στο Βενιζέλιο με ειδικούς όρους, ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση της λειτουργίας του και να επανεκκινήσουν και πάλι τα χειρουργεία. Το ύφος και το πνεύμα όμως, το οποίο κινήθηκε η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των υγειονομικών. Τα εντέλεσθε δεν είναι τρόπος λειτουργίας για τα δημόσια νοσοκομεία και η επίκλησή τους προσβάλλει τους κόπους και τις θυσίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επισημαίνει ο Δημήτρης Βρυσαλής. Αποτελεί πρόκληση και κοροϊδία απέναντι στους κριτικούς η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας και του κυρίου Χρυσοχοίδη, που επί της ουσίας λέει ότι πρέπει εμείς υγειονομικού να εκτελούμε τα καθήκοντά μας. Εμείς τα εκτελούμε και με το παραπάνω. Εκείνος που δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει είναι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας.